Έλα, κάνε λίγο άκρη τώρα, κάνε λίγο άκρη. Την προσεχή Πέμπτη θα εκδικαστούν οι 8 επιβάτες του τουρκικού ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης το Σάββατο. Οι 8 στρατιωτικοί μεταφέρθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στο δικαστικό μέγαρο της Αλεξανδρούπολης, ωστόσο οι δικηγόροι τους ζήτησαν και πήραν τριήμερη αναβολή. Σήμερα παρουσιαστήκαμε ενώπιον του μονομελούς πλημελιωδικείου Αλεξανδρούπολης και ζητήθηκε αναβολή για την Πέμπτη, τριήμερη δηλαδή, προθεσμία για την Πέμπτη στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Εν τω μεταξύ, στο δικαστικό μέγαρο της Αλεξανδρούπολης βρέθηκαν και ο υποπρόξενος του τουρκικού προξενείου στην Κομωτινή αλλά και ένας δικηγόρος από την Τουρκία. Η κυρία Πολυχρόνη πάντως, που είναι μία εκ των δικηγόρων των 8, σχολίασε το γεγονός ως εξής. Για μένα ήταν αναμενόμενο, δεν εντυπωσιάστηκα από τίποτε. Εμείς ζούμε σε μία δημοκρατική χώρα. Οι συνεδριάσεις των ποινικών δικαστήριων μας και οι άλλες είναι όλες δημόσιες. Οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Όλοι μπήκαν μέσα όσοι ήθελαν, παρακολούθησαν τη δίκη, εκφωνήθηκαν τα ονόματα. Απλά είχε ζητηθεί να μην υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό για να μην γίνονται απευθείας μεταδόσεις ή να μην τραβηχθούν φωτογραφίες. Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν ύβρις και απειλές από τουρκόφωνους που ήταν μέσα στο δικαστήριο κατά την ώρα της εξέτασής τους. Αμέσως ενημέρωσαν τις δικηγόρους τους, οι οποίες ζήτησαν αποπομπή των ατόμων αυτών από την αίθουσα. Εγώ δεν γνωρίζω τουρκικά, αλλά αυτό μου κατήγγειλαν και οι πελάτες μου. Οι τέσσερις εκ των οποίων από αυτούς που εκπροσωπώ μου κατήγγειλαν ότι ενώ καθόντουσαν μέσα στο δικαστήριο δεχόντουσαν απειλές από κάποιους που μιλούσαν τουρκικά από πίσω, δεν ξέρω από ποιους, και ζητήσαμε από την αστυνομία του να τους απομακρύνει. Οι δικηγόροι απάντησαν και στις απορίες που διατυπώνονται σχετικά με το γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι κρύβουν τα πρόσωπά τους. Είναι δικαίωμα των κατηγορουμένων όλων να μην έχουν προσθέαση τα πρόσωπά τους, όχι μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, αλλά την ώρα που μπαίνουν ή που βγαίνουν, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει μια υπερκάλυψη από τα τηλεοπτικά μέσα, γενικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μεταδίδονται εικόνες σε όλο τον κόσμο και αυτοί οι οποίοι σήμερα κατηγορούνται ενώπιον ενός μονομελούς πλημελιωδικείου στην πατρίδα τους κατηγορούνται για εσχάτη προδοσία και έχουν ισχυρούς φόβους για τις οικογένειές τους. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο καλύπτουν τα πρόσωπά τους και ήθελαν να μην φαίνονται. Εν τω μεταξύ, το επόμενο στάδιο της διαδικασίας είναι η υποβολή της αίτησης ασύλου από τους 8. Σύμφωνα με τις δικηγόρους, έχει ήδη γίνει ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος και τις επόμενες ημέρες θα προχωρήσει περαιτέρω η διαδικασία. Η διαδικασία του πολιτικού ασύλου θα ξεκινήσει σύντομα. Ήδη έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά. Όλα θα γίνουν με την σωστή διαδικασία και νομότυπα και χρονικά και όπως προβλέπεται από το νόμο της Ελλάδος ή όπως προβλέπεται από όλες τις διεθνείς συνθήκες, όλα θα ακολουθηθούν όπως πρέπει και όπως τους αρμόζει αυτούς, άσχετα για το τι μπορεί να είναι κατηγορούμενοι στην πατρίδα τους. Όπως κάνουμε για όλους τους πολίτες, τους ξένους που ζητάνε πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα, αυτό το ίδιο ακριβώς θα κάνουμε και για αυτούς τους συγκεκριμένους και δεν δίνουμε περαιτέρω διαστάσεις στο θέμα. Για μας αυτό είναι.